Στον τόπο μας εμπιστεύονται παγκόσμιοι κολοσσοί. Amazon, Microsoft, Pfizer, Digital Realty. Τελευταία μάλιστα εγκαινίασε πριν από λίγες μέρες το μεγαλύτερο data center στην Ελλάδα. Κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, 14 μήνες. Και επιστρέφοντας στις εξαγωγές, σημειώνω ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν υπερβεί το 40%. Πάνω από τη Γαλλία και την Ισπανία και λίγο κάτω από τη Γερμανία. Ενώ τα εξαγώγημα προϊόντα έχουν πια υποσκελίσει τις υπηρεσίες. Και πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται ουσιαστικά η αναγέννηση της ελληνικής μεταποίησης, που οξύνει την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητά της, ώστε να γίνει πρωταγωνιστής σε ένα μοντέλο παραγωγικό αλλά και ανθεκτικό στον χρόνο. Γιατί ένα δίδαγμα της πανδημίας ήταν πως η εξάρτηση από τομείς κρίσιμους και ευαίσθητους σε διεθνείς διακυμάνσεις όπως ο τουρισμός μπορεί να κλειδονήσει μια οικονομία όπως την ελληνική. Και οι ίδιοι αριθμοί αποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη καταπολεμά και την μεγαλύτερη κοινωνική αδικία που δεν είναι άλλη από την ανεργία. Οι ίδιοι εργαζόμενοι αγγίζουν πλέον τα 4.200.000 συμπολίτες μας. Έχουμε προσθέσει σχεδόν 300.000 θέσεις εργασίας από το 2019, 150.000 μόνο το 2022. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019, κυρίες και κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, η Ισπανία είχε πολύ σημαντικότερο, χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από την Ελλάδα. Σήμερα συμβαίνει το αντίστροφο. Δείτε αυτό το διάγραμμα, παρακαλώ πολύ. Δείτε αυτό το διάγραμμα. Ανεργία 19% στην Ελλάδα, στην Ισπανία 14% το 2019. Κυβέρνηση σοσιαλιστική μαζί με τους Ποδέμος, κύριε Κατρίνη και κύριε Τσίπρα. Ανεργία σήμερα στην Ελλάδα κάτω από το 12%, 13% στην Ισπανία. Καταθέτω. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε 9,7% μέσα στο 2022. Αντίθετη πορεία ακολούθησε το δημόσιο χρέος. Στο τέλος του 2023 θα κινείται στο 160% του ΑΕΠ, έχοντας τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη. Άλλος ένας πίνακας για εσάς. Λοιπόν, μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους στην Ευρώπη από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Ελλάδα. Η Ισπανία. Πού βρίσκεται η Ισπανία εδώ? Αύξηση 15%. Χρήσιμη η σύγκριση και στο δημόσιο χρέος. Ενώ το 2022 θα είναι και το τελευταίο έτος με πρωτογενές έλλειμμα, από του χρόνου η οικονομία μας γυρίζει σε πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι δηλαδή ορατός ο δρόμος προς την επενδυτική βαθμίδα. Και όλα αυτά βεβαίως έγιναν και γίνονται χωρίς η κυβέρνηση να αποκλίνει ούτε στιγμή από τις δεσμεύσεις της σε δύο μεγάλα μέτωπα. Πρώτον, την ελάφρυνση των πολιτών από τους φόρους και τη στήριξή τους απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια. Και δεύτερον, την αλλαγή της εικόνας της Ελλάδος. Με μεγάλα έργα, με πολλές επενδύσεις που φέρνουν ανάπτυξη και τονώνουν την απασχόληση, αλλά βελτιώνουν και την καθημερινή ζωή. Σε ό,τι αφορά τη μείωση των φόρων, επειδή μας είπατε ότι η πολιτική μας αφορά, λέει, μόνο τους λίγους, ο ένφια έχει μειωθεί κατά 34%. Αυτό αφορά τους λίγους, έτσι δεν είναι? Μόνο τους πλούσιους. Όλοι οι φορολογικοί στελεστές μειώθηκαν. Όταν μειώθηκε, κύριε Τσίπρα, ο εισαγωγικός φορολογικός στελεστής το 9%, αυτό ποιους αφορά? Τους πλούσιους αφορά ή τους συνταξιούχους? Όταν γίνεται το ίδιο με τις ασφαλιστικές εισφορές, οφείλεται μόνο η μεγάλη επιχείρηση ή και η μικρομεσαία? Και όταν, εν πάση περιπτώσει, καταργούμε τις γονικές παροχές για όλους, η μεσαία τάξη δεν ωφελείται τελικά? Ή οι μεγάλοι, οι οποίοι είναι και οι μόνοι οι οποίοι εξαιρούνται?